μέσω του διαδικτύου και μάλιστα με ένα περιεχόμενο άκρος αποτροπιαστικό για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καταγγέλουν οικοδόμοι σε όλη τη χώρα ότι επιχειρείται σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και όχι μόνο, αντί για εργαζόμενους με δικαιώματα και ορισμένες συνθήκες ασφαλείας, να εργάζονται μετανάστες με φτηνά μεροκάματα που δικηγορικές εταιρείες υπόσχονται στους εργοδότες. Γι' αυτό βέβαια θα επεκταθεί, κοιτάτε να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Μάλλον δεν ξέρουμε σε ποιο ξενοδοχείο κοιμούνται, αλλά υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Και ειδικότερα για την Ομοσπονδία Οικοδόμων και τα Συνδικάτα Οικοδόμων πανελλαδικά, αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και δεν θα αφήσουμε κανέναν συνάδελφό μας, Έλληνα ή ξένο, να αμείβεται και να είναι σκλάβος στον 21ο αιώνα. Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια με επίκεντρο μια συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έταζε φτηνά εργατικά χέρια, αναλαμβάνοντας, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της, όλη τη διαδικασία έκδοσης αδειών χωρίς καμία επιβάρυνση του υποψήφιου εργοδότη. Λογική που, όπως επισημάνθηκε, θυμίζει έντονα ενός νέου τύπου σκλαβοπάζαρα. Επηρεάζει άμεσα τις δικές μας εργασιακές συνθήκες, άρα εμένα δεν μου πάει η καρδιά να παραδώσω αυτό που κερδίσαν οι προηγούμενες γενιές, που μου αφήσανε να το διεκδικήσω εγώ και μια στιγμή να κάθομαι εγώ να τους κοιτάω και να αποδέχομαι αυτά τα γεγονότα που γίνονται δίπλα μας. Σε απόλυτο τόνο, οι οικοδόμοι σε όλη τη χώρα προχώρησαν σε καταγγελίες και αντιδράσεις, εξηγώντας ότι δεν θα επιτρέψουν μια τέτοια κατάσταση με επίκεντρο εξαθλιωμένους ανθρώπους που αφήνονται στα χέρια των επιτιδίων, δημιουργώντας στρατιές εργατών χωρίς καν δικαιώματα και μέριμνα για ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Καλά, δικηγορική εταιρεία ουσιαστικά διαφήμιζε σε μεγάλες εταιρείες και εργοδότες του κλάδου ότι μπορεί να εξασφαλίσει φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα, δουλειά από ήλιο σε ήλιο και πραγματικά μιλάμε για ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο. Βέβαια, η απάντηση υπάρχει ήδη στην εταιρεία. Ήδη χθες υπήρχε κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος αλλά και του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στα γραφεία της εταιρείας και τους λέμε πως τέτοια πράγματα δεν θα περάσουν στον κλάδο. Ήδη η νομική υπηρεσία της ΓΕΣΕ ψάχνει αν είναι νόμιμη αυτή η εταιρεία ή όχι. Αυτό όμως που σίγουρα διαφωνούμε είναι στο πολιτικό κομμάτι. Αντί να γίνουν προσπάθειες να σταματήσει η φυγή της νεολαίας μας στο εξωτερικό, να δοθούν τέτοιους μισθούς και τέτοια μεροκάματα που να κρατήσουμε τον κόσμο στη χώρα μας, βλέπουμε να ακολουθούν τις εύκολες λύσεις. Μια τέτοια πραγματικότητα που εξυπηρετεί το κεφάλαιο, απειλεί το σύνολο των εργαζομένων, εξήγησαν μέλη Συνδικάτων Οικοδόμων και στην Κρήτη, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου να σημειώνει ότι ανεξάρτητα από το αν η λειτουργία της δικηγορικής εταιρείας και η διαφήμισή της είναι νόμιμη ή ηθική, μια τέτοια λογική που έρχεται να χτίσει λογικές σύγχρονου δουλεμπορίου είναι πέρα για πέρα απορριπταίες. Είναι πακέτο φυσικά. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν εδώ πέρα, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, όπου στιβαζόντουσαν ανθρώποι σε αποθήκες, σε άθλιες συνθήκες διαμονής, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με πολλά εργατικά δυστυχήματα σε αυτούς που δεν ακουγόταν όσο πρέπει να ακουστούν. Δυστυχώς αυτές είναι οι συνθήκες που θέλουν κάποιοι να διαμορφώσουν στη χώρα μας μόνο για να εξυπηρετήσουν απλά μεγάλες εταιρείες. Πάντως μετά τις καταγγελίες από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και αμέσως μετά του Ρεθύμνου για την δικηγορική εταιρεία, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνηθούν τυχόν αυτεπαγγέλτος διοκόμενες αξιόπινες πράξεις. Και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι κατασκευαστικές εταιρείες ότι αν δεν πληρώσουν δεν θα φτιάξουν τα έργα τους.